Συνεχίζουμε, παιδιά, με ένα άλλο ποίημα του Κώστα Καβάφη που έχει τον τίτλο «Ποσειδονιάτε». Είναι στη σελίδα 195 το βιβλίο μας. Ανοίξατε όλα τα βιβλία σας. Ποιος θα ήθελε να μας το διαβάσει? Θεοδότη. Ποσειδονιάτε. Την γλώσσα την ελληνική Ποσειδονιάτε εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι με Τυρινούς και με Λατίνους και άλλους ξένους. Το μόνο που τους έμενε προγονικό ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες, με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους. Κι είχαν συνήθεια προς το τέλος της γιορτής τα παλιά τους έθιμα να διηγούνται και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε, που μόλις πια τα καταλάμπαναν ολίγοι. Και πάντα μελαγχολικά τελειώνει η γιορτή τους, γιατί θυμούνταν που κι αυτοί σαν Έλληνες Ιταλιώτε έναν καιρό κι αυτοί. Και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά, βγαλμένοι ως συμφορά από τον ελληνισμό. Για να υπάρξει ομογένεια, η οποία θα έχει συνείδηση του εαυτού της, χρειάζεται παιδεία ελληνική. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε ότι παιδεία ελληνική επίσης προϋποθέτει ομογένεια, για να μην ξεχωρίζουμε τα πράγματα με έναν τρόπο που καταλήγουν χωρίς σημασία. Πρέπει να πούμε ότι η ιστορία του Έλληνα της Αμερικής είναι μια ιστορία επιτυχίας, αλλά είναι και επίσης μια τραγική ιστορία. Και νομίζω ότι υπάρχει συχνά η δυσκολία. Είναι ένας άνθρωπος που ούτε έφυγε από τον τόπο του και βρέθηκε στην Αμερική, είτε γεννήθηκε από γονείς, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τελικά ποιος είναι. Μπαίνει δηλαδή το θέμα αυτό της ταυτότητας, του τι σημαίνει να είναι, όπως το λένε στα αγγλικά, ένας hyphenated American, δηλαδή αυτός που έχει μια παυλίτσα ανάμεσά του. Είναι Greek American, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η παυλίτσα έχει ουσία. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Είναι γατζωμένος με τα νύχια, με τα δόντια, στις προσπάθειες της επιβίωσης, το πώς θα προσπαθήσει, τι θα κάνει. Και έχει μια ανησυχία, μια αγωνία στο μυαλό του για τα παιδιά του, στους οποίους μεταθέτει τα δικά του προβλήματα ταυτότητας. Ανακοίνωση από τον Διευθυντή του Σχολείου Σωκράτης. Ελληνοαμερικανικό Σχολείο Σωκράτης της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Αγίας Τριάδος Σικάγο. Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής του Κοινοτικού μας Σχολείου Σωκράτης. Αγαπητοί συνεργάτες, το ημερήσιο και απογευματινό μας Κοινοτικό Σχολείο άνοιξε τις πόρτες του και δέχτηκε τα παιδιά της παροικίας μας στα θρανία του για το νέο σχολικό έτος 1987-1988. Ευχόμαστε με τη βοήθεια της Αγίας Τριάδος και τη συμπαράσταση και συνεργασία όλων των κοινοτικών παραγόντων να έχουμε ευχάριστο, καρποφόρο και προοδευτικό σχολικό έτος από πάσης πλευράς. Η δύναμη των μαθητών κατατάξει στο μερίσιο σχολείο μας μέχρι σήμερα έχει ως εξής: νηπιαγωγείο 32 παιδιά, πρώτη τάξη 49 παιδιά, δευτέρα τάξη 41, τρίτη τάξη 36, τετάρτη 34, πέμπτη 35, έκτη 21, εβδόμη 30 και ογδόη τάξης 29. Σύνολον ολικό 307 μαθητές στο μερίσιο σχολείο. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών,
ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρόση και την πόση των δούλων σου, ότι Άγιος η πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ελληνική παιδεία στην Αμερική παρέχεται από την Εκκλησία και από ανεξάρτητα σχολεία. Η εκπαίδευση εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας στα ανεξάρτητα σχολεία και ασφαλώς από την Αρχιεπισκοπή στα σχολεία των εκκλησιών μας. Ο ελληνισμός της Αμερικής είναι οργανωμένος σε κοινότητες. Οι κοινότητες, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, μπορεί να έχουν ημερήσιο σχολείο, δηλαδή κανονικό Έλληνο-Αμερικανικό σχολείο, το οποίο φυσικά είναι μια ακριβή υπόθεση, δηλαδή στοιχίζει πολλά χρήματα, διότι το Αμερικανικό κράτος δεν προσφέρει, δεν ενισχύει την εκτός του δημοσίου παιδεία. Η εκτός του δημοσίου παιδείας είναι ευθύνη των οργανισμών οι οποίοι την έχουν την παιδεία. Και στην περίπτωση τη δική μας φυσικά είναι ευθύνη της κοινότητος και κατά προέκταση της Αρχιεπισκοπής. Ένα παιδί σε ένα ημερήσιο σχολείο στοιχίζει περίπου 2.000 δολάρια το χρόνο. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε πάρα πολλά ημερήσια Έλληνο-Αμερικανικά σχολεία στην Αμερική. Όλα μαζί είναι 24. Τα μεν ημερήσια σχολεία είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της πολιτείας στην οποία λειτουργούν, δηλαδή το αμερικανικό πρόγραμμα. Γιατί μην ξεχνάτε, δεν εκπαιδεύουμε παιδιά εδώ για την τα στείλουμε στην Ελλάδα. Εκπαιδεύουμε παιδιά για να πάνε στο αμερικανικό πανεπιστήμιο και να εξελιχθούν στην αμερικανική κοινωνία. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με αμερικανόπαιδες ελληνικής καταγωγής. Επομένως, τα παιδιά πρέπει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που προβλέπεται από την πολιτεία. Λέω πολιτεία διότι κάθε πολιτεία στην Αμερική έχει το δικό της πρόγραμμα παιδείας. Δηλαδή δεν έχουμε Υπουργείο εδώ με την έννοια του Υπουργείου της Ελλάδος. Παράλληλα προς το αμερικανικό πρόγραμμα προσφέρουμε ό,τι λέμε πρόγραμμα ελληνικών σπουδών και αυτό το πρόγραμμα έχει μια εβδομαδιαία διάρκεια 5, 6 ή ακόμα και 10 ωρών διδασκαλίας. Εκείνο όμως που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι κάθε κοινότητα έχει πρόγραμμα ελληνικής παιδείας. Μπορεί να μην έχει ημερήσιο σχολείο, γιατί όπως είπαμε είναι ακριβό, αλλά τα παιδιά μετά από το αμερικανικό τους πρόγραμμα, μετά το αμερικανικό τους σχολείο, πηγαίνουν ανάλογα με την περιοχή που ζουν 2, 3, 4 και σε μερικές περιπτώσεις 5 φορές το απόγευμα στην κοινότητα για να μάθουν ελληνική γλώσσα, ελληνική ιστορία και θρησκευτικά την πίστη τους. Δηλαδή, ό,τι στοιχεία χρειαζόμαστε για να τους δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ελληνική ταυτότητα. Εάν τα παιδιά τα οποία γεννιούνται εδώ στην Αμερική κατάγονται από μετανάστες γονείς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα τα αναθρέψουν ελληνοπρεπέστατα. Εάν όμως οι γονείς είναι Αμερικανοί γεννημένοι εδώ, βεβαίως και μιλούν την γλώσσα την Αμερικανική μέσα στα σπίτια, τα παιδιά αυτά είναι αδύνατο. Να κρατήσουν τη γλώσσα, τη λησμονήσουν. Παρόλο ότι έχουμε σχολεία,
παρόλο ότι έχουμε ημερήσια και απογευματινά, είναι αδύνατον τη στιγμή κατά την οποία το πρώτο σχολείο που είναι το σπίτι ομιλούν την Αμερικανική. Λοιπόν, με τα παρέλευση το πολύ 25 με 30 χρόνια η γλώσσα η ελληνική θα σβήσει όπως έσβησε και τον άλλο φίλο. I don't speak Greek that well. Well, my parents, the kids here, when they were real small, see, their parents, they talk Greek to them. And my parents never did that because they thought that I would have a hard time in school speaking English. So they never talked Greek, so they didn't know that this was going to happen. Αν πιέσεις τα νέα παιδάκια που γεννιούνται εδώ σε ένα περιβάλλον που μιλάνε μόνο αγγλικά, να μάθουν μία γλώσσα ελληνική που δεν ακούνε ίσως εκτός από τη γιαγιά τους και τον παππού τους να μιλάνε, τότε χάσαμε το παιχνίδι, διότι αυτά τα παιδιά, αντί να αγαπήσουν τη γλώσσα, θα τη φοβηθούν και θα φύγουν, θα αποσκυρδίσουν. Θα πρέπει το σύστημα να είναι τέτοιο που να προσελκύσει τα παιδιά σιγά σιγά να αγαπήσουν τη γλώσσα και να μάθουν βασικά πράγματα, ώστε να μπορούν να συνονοούνται στην ελληνική. Λίτσα, όλη η τάξη λέει και ο πατήρ Βίρον λέει ότι μιλάς πολύ καλά ελληνικά. Πού τα έμαθες? Εδώ στο σχολείο. Σε αυτό το σχολείο το ελληνικό ποιος έστειλε, οι γονείς σου ή ήθελες εσύ να έρθεις να μάθεις ελληνικά? Και εγώ, αλλά ήθελα ο πατέρας μου να έρθει γιατί, για να μην ξεχάσω τα ελληνικά. Ήθελα εγώ να μάθω ελληνικά. Ξέρεις καλά ελληνικά? Όχι καλά, αλλά ξέρω. Σε αυτό το σχολείο ποιος έστειλε, ο πατέρας σου ή ήθελες να έρθεις να μάθεις ελληνικά? Ήθελα να έρθω να μάθω ελληνικά. Γιατί ήθελες να μάθεις ελληνικά? Να πάω, να μπορώ να ξέρω να, ξέρεις, να κάνω community όταν πάω στην Ελλάδα. Γιατί εγώ θέλω και μου αρέσει να μιλώ άλλη γλώσσα. Γιατί ήθελες να μάθεις ελληνικά και όχι να μάθεις γαλλικά? Γιατί είναι αυτή η θρησκεία μας και έτσι οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα και ξέρουν ελληνικά. Οι γονείς από πού κατάγονται? Η μητέρα μου από την Αθήνα και ο πατέρας μου από την Πάτρα. Ουσιαστικώς όλα αυτά τα πράγματα είναι, πιστεύω, να λέμε πάντα, να υπογραμμίζουμε πάντα το εξής. Να ξεφεύγουμε από μία τάση που τίνει να ωρεοποιήσει τα πράγματα και να πει όλα είναι ωραία και καλά. Δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν σοβαρά, βαθιά, ουσιαστικά προβλήματα στον χώρο της παιδείας. Η άλλη τάση όμως είναι συχνά επίσης αυτό το πράγμα να το συνοπάρει κανείς, να πει διάβολε τι είναι, τι σημασία έχει. Υπάρχει το ανέκδοτο ποίημα του Καβάφη Ποσειδονιάτε, αυτοί οι πολύ μακρινοί Έλληνες οι οποίοι χάνουν και τη γλώσσα τους ακόμη και ωστόσο θυμούνται σε αυτά τα ονόματα που υπάρχουν εκεί κάποιες αισθήσεις, κάποιες γεύσεις στη γλώσσα τους, κάποια μια φρικίαση ότι τέλος πάντων αυτά τα πράγματα κάτι σημαίνουν. Γιατί είναι το θέμα δύσκολο. Συνεχίζω. Είναι δύσκολο γιατί κανείς προσπαθεί ξεχνώντας τη γλώσσα να παραμείνει Έλληνας. Και παραμένοντας Έλληνας να μάθει από την αρχή την αλφαβήτα αυτή. Έτσι. Ωραία. Για ποιους μιλάει, παιδιά, το ποίημά μας εδώ? Το λέει άλλωστε και ο τίτλος του ποίηματός μας. Πελοπίδα. Το ποίημα μιλάει για τους Ποσειδονιάτες. Ποιοι ήταν οι Ποσειδονιάτες? Ευγενία. Οι Ποσειδονιάτες ήταν οι Έλληνες άπικοι της Νότιας Ιταλίας που πήγαν εκεί επειδή η μητέρα τους πόλη δεν είχε πολύ μεγάλο πληθυσμό και έκαναν απικία εκεί. Ποιο είναι το πρόβλημα, παιδιά, εδώ στο ποίημα? Τι λέει για τους Ποσειδονιάτες ο Καβάφης? Θεοδότη. Οι Ποσειδονιάτες ξέχασαν τη γλώσσα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, τις συνήθειές τους και τις λαϊκές τους παραδόσεις και αφομοιώθηκαν περισσότερο με τους Τυρινούς, με τους Ρωμαίους και άλλους ξένους λαούς. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το στοιχείο που τονίζεται πιο πολύ από τα άλλα μέσα στο ποίημά μας? Τι ξέχασαν οι Ποσειδονιάτες? Την γλώσσα. Πολύ ωραία. Την γλώσσα, την ελληνική, παιδιά. Thank you.
παιδιά αντιδρούν σε αυτό. Αντιδρούν γιατί νιώθουν ότι με αυτόν τον τρόπο ξεκόβονται, μπαίνουν σε ένα γκέτο, δεν μπορούν να μιλήσουν με τους άλλους συνομήλικους τους Αμερικανούς και υπάρχει συχνά το φαινόμενο μέρος της δυσκολίας της έννοιας παιδεία και ομογένεια. Τα παιδιά να αντιδρούν σε θέματα ελληνικής παιδείας γιατί είναι μέρος της φυσιολογικής αντίδρασης ανάμεσα σε γενιές, είναι μέρος της αντίδρασης του πώς κανείς ξεκόβει από το σπίτι και προχωρά και μεγαλώνει και δεν υπάρχει τρόπος να οριμάσει κανείς αν δεν φύγει από το σπίτι του. Και γι' αυτό η ηλικία η κρίσιμη, επιστρέφω στο αρχικό σημείο, όπου αποκτούν πάλι οι νέοι Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής μια συνείδηση του εαυτού τους, είναι περίπου η ηλικία εκείνη στην οποία βγαίνουν, αποφυτούν από το γυμνάσιο, το λύκειο και μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Είναι η κρίσιμη ηλικία που αν θα πάνε ένα ταξίδι στην Ελλάδα, αν θα έρθουν σε επαφή με συγγενείς, αν θα πέσουν πάνω σε ένα κατάλληλο βιβλίο, αν θα έρθουν σε επαφή με ερεθίσματα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, πνευματικά κ.ο.κ. που δίνουν τις έννοιες Ελλάδα. Έχεις πάει ποτέ στην Ελλάδα? Ναι, 4 φορές. Και έχω ζήσει για 4 χρόνια. Τι σ' άρεσε εκεί πέρα? Είχα πολλούς φίλους και παίζαμε. Ήταν ωραία. Καλύτερο. Παίζει και ποδόσφαιρο, ήταν ωραία. Εδώ δεν είναι έτσι η ζωή ωραία? Ναι, αλλά εκεί πέρα έβγαινε πιο πολύ και καλύτερο ο καιρό. Ξέρω ότι είναι ωραία χώρα, υπάρχουν πολλά πράγματα να επισκεφθούμε και όπως στην Αθήνα υπάρχει Ακρόπολη και στην Κρήτη πολλά άλλα πράγματα από αρχαία πράγματα. Θυμάμαι τις συγγενείς μου και θυμάμαι η θάλασσα και όλα αυτά. Είναι μεγάλη χώρα και είναι όμορφη και έχει πολλά βουνά. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εκεί και η μητέρα μου γεννήθηκε εδώ. Ο πατέρας μου έχει πει ότι είναι πολύ ωραία. Και δεν έχεις περιέργεια να πας να δεις? Θα πάω τούτο το καλοκαίρι. Τι ξέρεις, ας πούμε, για την Αθήνα? Έχεις πάει ποτέ? Μάλιστα, έχω πάει. Ξέρω ότι πήρε το όνομά της από τη Θεά Αθηνά. Και πολλά άλλα πράγματα. Οι γονείς σου είναι από τη Σάμμο, μου είπες, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχεις πάει? Μια φορά. Απέναντι από τη Σάμμο, ξέρεις τι είναι? Όχι. Τούρκοι. Τούρκοι, ναι. Ξέρω ότι οι Τούρκοι πολεμήσανε με την Ελλάδα και ο παππούς μου πολέμησε πάνω στην Αλβανία εναντίον τους Τούρκους και αυτά. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Θάνα και δεν ξέρω πολλά για το Θάνα. Αλλά μου λέει τι έκανε όταν ήταν μικρός. Τι έκανε? Που πήγαιναν σχολείο και όπως βοήθησαν τους γονείς τους με τα πρόβατα. Τι αισθάνεσαι για την Ελλάδα, τι σημαίνει για σένα Ελλάδα? Είναι η πατρίδα που οι γονείς μου γεννήθηκαν εκεί και είναι που μιλάμε, που έτσι μαθαίνουμε να μιλάμε την ελληνική γλώσσα και εκεί, από εκεί ήρθε η θρησκεία μας και όλα αυτά. Συγγενείς έχεις στην Τρίπολη? Μάλιστα. Θα ήθελες να τους στείλεις κάποιο μήνυμα, να τους πεις κάτι? Ο ελληνισμός όλη τη μακραίων ιστορία του κράτησε την εθνική του ταυτότητα και την ελληνική του ψυχή. Αυτή κινδυνεύει σήμερα να χαθεί εάν ακριβώς δεν κρατηθούν ψηλά η ελληνική γλώσσα, η ελληνική παιδεία, η ελληνική παράδοση, η χριστιανική ορθοδοξία. Κατά συνέπεια, ο σκοπός μας όλος πρέπει να κατατείνει στο σημείο αυτό και είναι χρέος όλων της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής, της Ελλάδος, της ελληνικής κυβερνήσεως, των Ελλήνων καθηγητών της Αμερικής που είναι χίλιοι και περισσότεροι, να ηγηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, να υψωθούν, να στεριώσουν, να κρατηθούν τα ελληνικά γράμματα,
ως ένα σημείο ανασχέσεως αυτής της τροπής που ακολουθεί σε ένα σημείο απηγητικό της assimilation, της συγχώνευσης του κάθε ελληνικού σε αυτή την πλουραλιστική κοινωνία που μπορεί να μας αφανίσει. Σήμερα δεν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις να κρατηθεί αυτός ο πολιτιστικός πλουραλισμός. Δεν είναι πλέον η θεωρία του melting pot, της εξουθενωτικής και αφομοιωτικής χωάνης που ήταν στις αρχές του αιώνος τούτου, όταν οι Έλληνες έρχονταν εδώ χωρίς καμία παιδεία και χωρίς καμία πνευματική και κυρίως πολιτιστική εξάρτηση. Σήμερα οι Έλληνες είναι όλοι πεπαιδευμένοι και μπορούν κάλλιστα μέσα σε αυτή την μεγάλη αμερικανική δημοκρατία να κρατήσουν την ιδιάζουσα εθνική τους ταυτότητα, όπως την κρατάνε οι Κινέζοι, όπως την κρατάνε οι Εβραίοι, όπως την κρατάνε τόσοι άλλοι λαοί. Ο χώρος της αμερικανικής δημοκρατίας μπορεί να ανεχθεί την ελληνική μας ταυτότητα, την ελληνική μας παρουσία, ως παρουσία ελληνικού πνεύματος, ως παρουσία ελληνικού πολιτισμού. Όταν τελειώσει αυτό το σχολείο, τι θα κάνεις, έχεις σκεφτεί? Δεν ξέρω ακόμα. Θα πάω σε ένα καλό πανεπιστήμιο και δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα ζωγραφίσω. Αυτό θα να κάνω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη τι να κάνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πολύ, αλλά θέλω να φτιάχνω ρούχα. Θέλω να γίνω παιδίατρος. You said you are a movie star. What do you mean? Ότι θέλω να είμαι σε movie. Θες να γίνεις ηθοποιός? Ναι. Πολλά φιλάκια και πολλούς χαιρετισμούς για τον παππού μου και για την γιαγιά μου.